Ναι, Φέη. Έχουμε στο τηλέφωνο Λάδη, ο οποίος το πρωί το έζησε όλο αυτό. Έφυγε το αυτοκίνητό του. Δόξα το Θεό, Σπύρο μου, είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, Σπύρο, τι αντιμετώπισες εσύ? Εμένα με παρέσυρε την ώρα που έφευγα το στενό μου πιο πέρα το σπίτι. Με παρέσυρε το ποτάμι που έβγαινα. Τι ώρα δηλαδή? Αυτό έγινε γύρω στις 6.30 ώρα, 7 παρά 25. Ερχόταν στη δουλειά ο άνθρωπος, ναι. Εδώ. Ερχόμουν στη δουλειά. Μπήκε στο αυτοκίνητο, τι έγινε? Μπήκα μέσα, ο χήμαρος έπεσε πάνω στα μάξι, με εγκλώβησε. Εσύ ήσουν μέσα? Ναι. Ήσουν μέσα στο αυτοκίνητο? Μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπόρεσα, φαντάσου, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα να βγω απ' έξω. Και τι έκανε, Σπύρο, πώς βγήκες τελικά? Βγήκα, άνοιξα την πόρτα, έσπασα το τζάμι, βγήκα έξω. Χρειάζεται να σπάσει το τζάμι για να μπορέσω να φύγω. Φαντάσου πώς ήταν. Έσπασε το τζάμι με το χέρι σου και βγήκες από το παράθυρο. Με τα πόδια, ναι. Έσπασε γιατί δεν μπορούσα, θα πνιγόμουν. Αν καθόμουν λίγο πέρα, 2 λεπτά ακόμα μέσα, θα είχα πνιγεί ήδη. Τι λες τώρα? Και το αυτοκίνητο το παρέσυρε. Τελείωσε, Φέη. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Τι? Δεν ξέρω που βρίσκεται. Δεν ξέρεις καν που βρίσκεται το αυτοκίνητο, Σπύρο? Όχι. Εξόδιο. Άρα με ταχύτητα έφυγε, το παρέσυρε το νερό με μεγάλη ταχύτητα. Με μεγάλη, ακόμα δεν και δεν λες τώρα, που βγήκες, βρε Σπύρο μου, πρόλαβες και βγήκες έξω. Σπύρο, αυτό έγινε φαντάζομαι σε κλάσματα δευτερολέπτου, έτσι όλο αυτό. Σε κλάσματα, αφού ήμουνα, σου λέω, έφυγα από το στενό για να βγω στη λεωφόρο του δρόμου εδώ στη γέφυρα που είναι για να βγω στην Εθνική. Και δεν μπόρεσα καν να βγω. Είδα τόσο το νερό, τόσο η ορμή του. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δηλαδή για να καταλάβουμε, ξαφνικά στρίβεις και βλέπεις το χήμαρο να έρχεται κατά πάνω σου. Ακριβώς. Και Σπύρο μου, σπάς το τζάμι του αυτοκινήτου και μπορείς και βγαίνεις, γιατί βλέπουμε έχει απίστευτη φόρα το νερό. Την ώρα που έσπασα το τζάμι έμπαινε το νερό μέσα. Κατάφερα, βγήκα. Τα νερά ερχόντουσαν πάρα πολύ. Έτυχε εκείνο το δίλεπτο λοιπόν να μπορέσω να φύγω. Αν έμενα 2 λεπτά ακόμα μέσα, δεν ξέρω αν θα ήμουν. Τώρα φανταστείτε να ήταν μέσα μια μαμά, με ένα παιδί που πρέπει να βγάλει από πίσω τη ζώνη. Δηλαδή, ο Σπύρος τώρα ήταν μόνος, το έχει και τα ανακλαστικά. Αλλά σκέψου τώρα τι αντιμετώπισε ο κόσμος εκεί. Έχει κάποιον από πίσω, ο οποίος δεν μπορεί. Να πρέπει να σκεφτείς και τους από πίσω για να βοηθήσεις. Σπύρο, ήταν και άλλοι στην περιοχή, τι γινόταν, ήταν και άλλα αυτοκίνητα. Εκείνη την ώρα μόνος μου. Από πάνω όμως είδα την ώρα που βγήκα εγώ έξω ότι αυτοκίνητα τα παρέσυρε με το ρεύμα και ερχόταν προς τα κάτω. Γιατί έχουν πάει πολλά αυτοκίνητα στην θάλασσα. Δηλαδή περνούσαν από μπροστά σου και άλλα αυτοκίνητα που τα έφερε το ρεύμα. Ναι. Σπύρο, τρόμαξες για τη ζωή σου, φοβήθηκες ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις? Δεν τρόμαξα, είναι δυνατόν να μην τρομάξει. Εδώ όταν βλέπεις ένα τεράστιο χήμα πάνω από 1,5-2 μέτρα να έρχεται πάνω. Εν τω μεταξύ, 6.30 το πρωί είναι νύχτα κιόλας, έτσι, δεν είναι ακόμα μέρα. Ναι, μόλις χάραζε εκείνη, δεν είναι νύχτα, ναι. Και τα γόρη μου πήρε το πρωί, πήρε στο γραφείο και έλεγε δεν μπορώ να έρθω. Δηλαδή. Μου λέει Ελεάνα μου, δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά. Λέω Σπύρο, τι λες? Ναι, δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Όντως είναι καταστροφή μεγάλη καταστροφή, όμως θα μπορούσαν να έχουν συμβεί χειρότερα, γιατί τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε, Φέη μου, πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις. Να ευχαριστούμε τον Θεό που είναι καλά ο Σπύρος και όλοι οι άνθρωποι που βρέθηκαν. Σπύρο μου, θα τα πούμε και μετά. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω στον Άρη. Τώρα τι γίνεται, πρέπει να μαζέψουν τα αυτοκίνητα? Τώρα, Φέη, πουλώνουν τις πλουγές τους οι κάτοικοι, όσοι έχουν πάθει μεγάλες υλικές ζημιές. Να πούμε ότι ως επιτοπλίστων επικεντρώνονται οι υλικές ζημιές που έχουν πάθει περισσότεροι. Έχουν να κάνουν εκτός από τα αυτοκίνητα όσων παρασύρθηκαν, έχουν να κάνουν με το ότι έχουν πλημμυρίσει τα υπόγειά τους. Όσον, τα υπόγεια επειδή ακούσαμε πριν ότι έρχεται και άλλο. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, ναι, τώρα που έτσι είμαστε. Μας είπε ένας κύριος, οφείλουμε να το τσεκάρουμε, να το ελέγξουμε την πληροφορία αυτή, λένε, να το δούμε με την πυροσβεστική, να πάμε στο σημείο που είδαμε προηγουμένως ότι το ρεύμα του Γιώργη φούσκωσε και έβγαλε, δημιουργήθηκε αυτός ο μεγάλος χήμαρος που έκοψε και το δρόμο στη μέση. Να το δούμε αυτό και να ενημερώσουμε αργότερα τον κόσμο. Όπως βλέπουμε αυτό το αυτοκίνητο τώρα, πρέπει να μαζευτούν αυτά τα αυτοκίνητα. Θα τα απομακρύνουν από εκεί, είναι επικίνδυνο. Ακριβώς. Πάντως οι περισσότεροι.